Καλησπέρα σας από το γνωστό στούντιο των πρωταθλητών. Είμαι εδώ πέρα με τον καλό το φίλο για το 21ο κατά σειρά θεματικό βίντεο. 21ο, original 21. Να έχουμε και το σύνθημα. Λοιπόν, και χαιρετίζω και καλωσορίζω τον καλό φίλο στην παρέα μας. Για πάμε, Γερά. Και από μένα καλησπέρα να πω. Πες ό,τι θέλεις. Ωραία, καλησπέρα Μιχάλη. Και προς τους φίλους μας και τις φίλες μας, να πω ότι θα δούμε απόψε. Θα καλώ. Μην πεις ότι είναι 3 ώρα το μεσημέρι πάντως, πες καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξαναθίξουμε ένα θέμα με περισσότερες λεπτομέρειες των θυρών, των μπουκών, των τουρνικέ, πώς θα μπαίνουμε. Γιατί στο προηγούμενο που είχαμε κάνει, δεν τα είχαμε πει τα πράγματα ακριβώς όπως είναι και μπορεί να υπάρχει μια παρανόηση. Mm-hmm. Πάνω σε αυτά που είχαμε πει. Ναι, αλλά εδώ πέρα εμείς γενικά έχουμε παρανοήσεις. Τι σε πείραξε? Όχι. Λοιπόν, βάλε διαφημίσεις. Διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακαλώ. Για να δούμε εδώ τι θα δούμε. Λοιπόν, εδώ θα δούμε την αρρύθμιση των μπουκών των θυρών, mm-hmm. τον αριθμό των τουρνικέ και κάποια άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την είσοδο των θεατών στο γήπεδο. Ωραία. Θέμα το οποίο είχαμε θίξει σε προηγούμενο βίντεο, αλλά ανάμεσα σε άλλα πολλά. Σήμερα θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας και την προσοχή μας σε μια λεπτομέρεια. Ξεκινάμε τη Μισενέκεν από το που πιθανόν, δεν είμαστε σίγουροι, να είναι η θύρα 21. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Είμαστε, αλλά θα είναι βόρεια. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Εγώ θα δείξω μερικά πράγματα και οι φίλοι και οι φίλες σας βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Έτσι. Λοιπόν, πριν όμως προχωρήσουμε στις εξηγήσεις και στις παρουσιάσεις που πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να πούμε μερικούς αριθμούς. Οι αριθμοί αυτοί, καλό είναι από τους φίλους και τις φίλες μας να κρατηθούν, να σημειωθούν κάπου, γιατί διαφορετικά θα είναι δύσκολη η παρακολούθηση μετά. Να ξεκινήσω. Παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτα να πούμε πόσες είναι οι μπούκες. Εδώ βλέπουμε τον αριθμό 50. Mm-hmm. Δείχνει το χεράκι μας. Δεν είναι όμως 50, γιατί κάποιοι αριθμοί έχουν παραλυφθεί. Το έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενο βίντεο. Κλασικά εικονογραφημένα παλιά. Ναι, ωραία. Ο αριθμός των μπουκών που πραγματοποιήθηκε, γιατί το βλέπουμε από τον drone και τις μετράμε, είναι 46. Ωραία. Ωραία. Τώρα, μια παρανόηση που μπορεί να δημιουργηθεί από προηγούμενο βίντεο που δείχναμε, το μεγαλώνω λίγο, είναι ότι οι αριθμοί που βλέπουμε εδώ, το 1, το 3... Αυτό δεν είναι για 13, είναι 1 και 3 δηλαδή. Ναι, 1 και 3 τελικά. Έτσι. Το 2, το 6, το 47, το 49 δεν είναι αριθμοί θυρών. Δεν είναι αριθμοί θυρών. Αλλά είναι οδεύσεις προς τις μπούκες. Μάλιστα. Δηλαδή, ενδέχεται εδώ πέρα να υπάρχει μία θύρα και για αυτά τα δύο, ή να είναι χωριστή. Κάτι σαν διάδρομη δηλαδή. Οδεύσεις, έτσι όπως οδεύσεις. Το λέω. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έρθει εδώ, να το δείχνουμε το που είναι πιο σαφή τα πράγματα, θα έρθει εδώ, θα ξέρει ότι θα, από εδώ μπαίνοντας θα βγει στην μπουκα 2 και στην μπουκα 6. Δεν θα μπορεί να πάει αλλού. Ωραία. Ωραία. Αν έγινε αυτό κατανοητό, να συμπληρώσω τώρα τα άλλα. Η αριθμή λοιπόν των μπουκών είναι 46. Μάλιστα. Οι οδεύσεις εδώ πέρα δεν θα πρέπει να μας απασχολήσουν αυτή τη στιγμή. Πρέπει να είμαστε πυρηνικοί επιστήμονες για να θυμόμαστε όλα αυτά. Όχι, είναι εύκολο. Τα τουρνικέ που θα εγκατασταθούν είναι 58. 58. Ωραία. Αυτό προκύπτει από 28 διπλά. Ναι. 2 επί 28 ίσον 56 και 2 μονά. Θα τα δούμε παρακάτω. Και 2,58. Όχι. Είπαμε, 28 επί 2, 56, ναι. Ναι, ναι, και 2 τα μόνα, 58, ναι, ωραία, 58 τα τουρνικέ, τώρα. Έτσι. Τώρα αυτά διατάσσονται σε 28 ομάδες, θα το δούμε σε επόμενο αυτό, πως διατάσσονται σε 28 ομάδες. Προφανώς είναι μονά, διπλά, τριπλά και τετραπλά, θα το δούμε παρακάτω. Mm-hmm. Αν έγινε αυτό κατανοητό, να βάλεις διαφημίσεις να αλλάξουμε πλάνο. Πάμε για διαφημίσεις. Λοιπόν, Μιχάλη, εδώ έχουμε μια κάτωψη του ισογείου. Ωραία. Όπου αυτά που υποσχεθήκαμε φαίνονται καθαρά. Αλλά επειδή είναι μαζί με πάρα πολλά άλλα στοιχεία. Τότε τι φαίνονται καθαρά. Όχι, θα κάνουμε μια αφαίρεση των άλλων στοιχείων. Αρχίζω και αφαιρώ από εδώ, εγώ. Βλέπεις. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Τι είναι αυτό το μαγικό κόλπο. Ναι.
Τώρα θα αφαιρέσω τα στοιχεία που δεν χρειαζόμαστε και θα μας μπερδεύουν. Ωραία, κάτσε να πάω εγώ σε διαφημίσεις και περιμένουμε και τα λέμε σε λίγο. Ναι. Τι είναι αυτό το κόλπο, για πάμε γερά. Απογυμνώσαμε από τα περαιτά στοιχεία το σχέδιο και έχουμε κρατήσει μόνο το περίγραμμα του κτηρίου, τις μπούκες του κάτω διαζώματος, μόνο, τα τουρνικέ και τίποτα άλλο. Για θύρες θα μιλήσουμε τώρα. Ωραία, θα το μεγαλώσω λίγο. Ας το πάμε στο 25% για να κάνουμε μια μέτρηση. Μάλιστα. Είπαμε ότι τα τουρνικέ είναι 58, δεν χρειάζεται να ξαναμετρήσουμε. Mm-hmm. Τώρα θα μετρήσουμε κάτι άλλο. Θα μετρήσουμε τις ομάδες τουρνικέ. Θα σου πω γιατί. Αυτό είναι μόνο του μία ομάδα. Αυτό είναι 2, 3, 4, 5. Εδώ όμως μπορούμε να πούμε το εξής, ότι μεν υπάρχουν αυτά τα δύο τουρνικέ απομακρυσμένα το ένα από το άλλο, αλλά μπορεί να θεωρηθούν μία θύρα. Δεν ξέρω αυτό πώς θα το ρυθμίσουν οι αρμόδιοι. Εδώ πάμε, ξαναμετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, αυτή είναι μία ομάδα, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ομάδες. Έτσι. Α, μπορείς να τις βάλεις 27, να τα βάλεις αυτά μία, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Κάποτε ο κύριος Ανδριόπουλος είχε πει κάτι που μου φάνηκε πάρα πολύ παράδοξο, αλλά τώρα το κατάλαβα. Είχε πει ότι οι θύρες θα είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, πάνω από 30, μπορεί και 30 τόσες είχε πει ένα νούμερο. Και λέω, στα σχέδια δεν έχουν μετρήσει τις θύρες. Τώρα κατάλαβα τι εννοούσε. Ότι είναι μεν αποφασισμένες οι μπούκες και συνδυασμένα, είναι αποφασισμένα τα τουρνικέ που θα τοποθετηθούν, δεν έχει όμως κριθεί αν αυτό εδώ, αυτή η ομάδα, να το μεγαλώσω λίγο, ας το μεγαλώσω. Αυτή εδώ η ομάδα. Εδώ. Εδώ. Αν αυτή εδώ η ομάδα είναι μία θύρα ή δύο. Μάλιστα. Μιχάλη, είναι κατανοητός. Φυσικά, βλέπω και το 21 αριστερά, μια χαρά. Το 21 είναι η μπούκα. Α. Ωραία, αν η θύρα 21 είναι εδώ, θα το δούμε τώρα γιατί εδώ θα πέσει μεγάλος προβληματισμός. Το ξαναμικραίνω. Για πάμε γερά. Ωραία. Υπενθυμίζω ότι βλέπουμε μόνο τις μπούκες του κατωδιαζόμενου που έχουν περίτω αριθμό. Mm-hmm. Εσύ, τις από πάνω δεν τις βλέπουμε, εδώ δεν τις χρειαζόμαστε. Εδώ θα υποθέσουμε βέβαια ανάμεσα στη 19 και την 21 υπάρχει η 20η μπούκα στο πάνω διάσωμα. Σωστό. Ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε Μιχάλη τώρα. Το μίκρονο ακόμα περισσότερο. Εδώ είπαμε ότι είναι η μπούκα αριθμός 21. Εάν θελήσουν οι αρμόδιοι να ταυτίσουν την μπούκα αριθμός 21 με αυτή εδώ την είσοδο που την ονομάσουν θύρα 21, ωραία, και προχωρήσουμε προς τα πάνω, μάλλον λίγο ακόμα, δυστυχώς έπρεπε να μην το μικρύνω. Ωραία. Ξεκινάμε πάλι από εδώ. Ας πούμε λοιπόν ότι η μπούκα αυτή αριθμείται με το νούμερο 21. Αριθμούμε και αυτή τη θύρα εδώ με το νούμερο 21. Εδώ τι θύρα πρέπει να είναι. 20. 22. Γιατί. 21, 22 θα πάμε. Και να μην πάμε πίσω. Όχι, έτσι πηγαίνει η αριθμή. Είπαμε, ναι. 22. Έτσι. Ωραία. Εδώ είναι το 22, μπούκα είναι από εδώ από κάτω. Αν εδώ πέρα πάμε 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, πρόκειται τι γίνει στο 29. Θα είναι η θύρα 29 εδώ, αλλά η μπούκα 29 εδώ πέρα. Αρχίζουν να απομακρύνονται οι θύρες από τις μπούκες. Mm. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι μπούκες είναι 46, τα τουρνικέ 28 και εγώ προσωπικά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω πώς ακριβώς θα τοποθετηθούν και αριθμηθούν οι θύρες. Αυτά τα ξέρουν μόνο οι ασπροπυλάκηδες. Όχι, ίσως ακόμα δεν έχει τελικά αποφασιστεί. Βέβαια, λύση δίνεται. Αν θελήσουν οι αρμόδιοι τιμητικά να ονομάσουν αυτή τη θύρα 21, μπορεί να γίνει κάποια προσαρμογή, να παραλυθούν και θύρες παραπέρα. Εννοείται, τα βρίσκουν. Ωραία. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, κάπου εδώ το 21ο θεματικό βίντεο τελείωσε.
Original, original, original 21. Είναι και το μοναδικό θεματικό που έχει και σύνθημα. Δεν το περιμέναμε αυτό. Ελπίζουμε να το ευχαριστηθήκατε όσο και το ευχαριστηθήκαμε και εμείς εδώ πέρα. Ευχαριστώ τον καλό το φίλο για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπε. Και εγώ ευχαριστώ. Και χαιρετώ τους φίλους και τις φίλες. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο ως συνήθως. Τα λέμε. Μια ζωή ΑΕΚ.